Και συνεχίζουμε δυνατά μετά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε σε αυτό της ΑΕΚ, η οποία αύριο αναχωρεί για την Τουρκία, για την πρόβα τζενεράλη της εν ώψη των αγώνων του τρίτου προγραμματικού του Champions League, πιθανότητα με την Dynamo Zagreb, αν δεν δούμε να γυρίζει ο κόσμος ανάποδα. Ο Γιώργος Τσακίρης θα μας ενημερώσει για το πώς συνεχίζεται αυτή η προετοιμασία και φυσικά αν οι κεραίες του έχουν πιάσει τίποτα σε οτιδήποτε αφορά την Ένωση. Χαίρετε. Πώς είστε? Καλά Γιώργο μου, εσύ? Πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς καλά. Η δουλειά συνεχίζεται. Η προετοιμασία, όπως είπες και εσύ, εν ώψη της αναμέτρησης με την Trabzonspor που συνιστά την πρόβα τζενεράλη της αγώνης με την Dynamo Zagreb. Μια αναμέτρηση η οποία θα είναι και τηλεοπτική. Θα το δείξει το σερβικό κανάλι παιχνίδι που πάρει τα δικαιώματα της ΑΕΚ Κοσμοτέ. Και θα είναι στις 8 ώρες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Και θα έχουν τη φίλη και η Φιλτσάκη δυνατότητα να παρακολουθήσει την ομάδα τους και εμείς να βγάλουμε τα σιούπια συμπεράσματά μας. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, τα συμπεράσματα που βγάλει ο Ματίας Αλμέιδα εν ώψη των αναμετρήσεων με την Άμμο Ζάγκρεπ. Ναι. Θέλει να δει την ετοιμότητα και τον πόδι, δηλαδή η ετοιμότητα σχεδόν απόκριση των παιχτών του. Αυτούς που έχει, και νομίζω αυτό θα είναι στο 90% η δεκάδα, αυτούς που έχει για βασικούς στο μυαλό του, που έχουν ένα προβάδισμα. Με αυτούς που διεκδικούν επίσης οριστική θέση. Έχουν δείξει πολύ καλά πράγματα στο στάδιο της προετοιμασίας και στα φιλικά. Και σε αυτό το μάτι είναι πολύ πιθανό να κριθεί μεταξύ αυτών που έχει στο κεφάλι του, ξέρει, σαν αμφιβολία, το ποιος θα πάρει τη φανέλα του βασικού. Είναι πολύ ψηλά ο ανταγωνισμός, είναι λογικό. Μιλάμε για πραγματικά Champions League. Όλοι οι παίχτες είναι το 100%. Έχουν ανταποκριθεί υπέροχα. Είναι όλοι από πέρυσι εδώ, τους ξέρει ο κόουτς, οπότε αντιλαμβάνεται και πόσο καλύτερα είναι ένας από τον άλλον και ταυτόχρονα πόσο καλύτερα είναι οι παίχτες που είχε πέρυσι σε δεύτερη μοίρα φέτος. Ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, μην αναφερθώ σε πάρα πολλά, να πω για τον Σιντιπέ, να πω για τον Μοχαμάντι, να πω για τον Στάνκοβιτς. Είναι παίχτες που αυτή τη στιγμή έχουν 50-50 με τους αντίστοιχους πρώην βασικούς, να το πω έτσι. Λέω πρώην γιατί ναι, έχει χρόνια αρχίσει, από εδώ και πέρα θα μετράει έτσι. Οπότε και ο Ρώτα και ο Χατζησαφή και ο Αθανασιάδης έχουν πολύ πολύ δύσκολο έργο. Να δούμε πώς θα τα απεξέλθουν και στο φιλικό μεταβλητικό και θα επιλέξει να ξεκινήσει ο coach. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο τεστ για τις 4 δεκάδες. Πιστεύεις ότι θα δούμε τους 11 που σκέφτεται να βάλει με την Dynamo ή είναι λίγο παρακινδυνευμένο να το πούμε? Και είναι σχετικά μεγάλο βαθμό για αυτούς που πριν τις 80-90%. Γιατί, ναι, για παράδειγμα, ο Κατσίνοβιτς δεν ξέρεις πόσο θα είναι για να παίξει πάνω από 10-15-20 λεπτά. Mm-hmm. Επειδή ήταν εκτός, έτσι, στα πιτς. Αν ήταν και είχε παίξει, ας πούμε, και με τον Βόλο, θα σου έλεγα, ναι, θα πάμε να δούμε το στο 100% την δεκάδα. Αλλά μέχρι το Αυγούστου, που είναι να παίξει ΑΕΚ, περιμένουμε να δούμε, 8-9 είναι, αλλά για 8 πηγαίνει, περιμένουμε και τα επίσημα. Θεωρώ ότι, ξέρεις, θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι πολύς ο χρόνος για να μπορέσει να φτάσει ακόμα σε καλύτερο επίπεδο ο σέρβος διεθνής άσος της ΑΕΚ. Mm-hmm. Κατά τα λοιπά και τις υπόλοιπες θέσεις νομίζω οι περισσότερες, αν όχι όλες, θα είναι από τους παίκτες που θα είναι για βασική, εκτός αν χρησιμοποιήσει κάποιον για να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, γιατί έχει κατασταλάξει ότι ο βασικός του είναι καλά. Για παράδειγμα Τσούπερ λέω. Mm-hmm. Αν δεν ξεκίνησε ο Τσούπερ δεν θα σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσει τα πραγματικά. Είναι επειδή θα θέλει να δει ο Αντί Τσούμπερ πώς θα ανταποκρίνεται. Αλλά αυτό σαν ο Πισάρο, για παράδειγμα. Ναι. Να πάρει περισσότερο χρόνο, να είναι σε μεγαλύτερο ρυθμό και περισσότερο έτοιμος, εφόσον χρυσή κληθεί, ας πούμε, και υπάρχει ανάγκη, να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Ναι. Σε αυτή τη σκέψη βλέπω. Δηλαδή, αν κάνει κάποια αλλαγή βασική σε δεκάδα και βάλει κάποιους, είναι γιατί θέλει ένα να τους προετοιμάσει ακόμα καλύτερα. Γιατί αν μη τι άλλο, σίγουρα και ο Πισάρο και ο Πινέδα και ο Κατσίνοβιτς. Να κλείνει πιο πίσω από τους υπόλοιπους, έτσι, από αυτούς που ανέφερα. Ο Τσούπερ δηλαδή κάνει εξαιρετική προετοιμασία, είναι απόλυτα έτοιμος, ο κόουτς είναι απόλυτα ευχαριστημένος μαζί του. Το ίδιο είναι ο Λιβάη Γκαρσία για παράδειγμα, ο Άμραμπατ. Οπότε μόνο αν έχεις σε κεφάλι τους συστηματικά του στυλ, θέλω να του δώσω λίγο χρόνο παραπάνω, να είναι ακόμα λίγο πιο έτοιμος, προκειμένου να είναι 100% στην αναμέτρηση πρώτη με την Δυνάμω στην Αθήνα. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται και η ενίσχυση της δεύτερης ομάδας. Ναι, έτσι ακριβώς, όπως το σου πει τον Κανελόπουλο, ένα δεξιμπακ. Κοίτα, γενικότερα έχει ενισχυθεί σημαντικά η ΑΕΚ Β, γιατί και αυτούς που έχουμε αναφέρει τις τελευταίες μέρες, τον Αργελό, τον Βατοφύλακα και τους δύο Έλληνες, τον Μουστάκα και τον Κανελόπουλο Παπαμόλης, υπάρχουν ο Λαμαράνα, υπάρχει ο Ρόξον, την Β ομάδα μπορεί να βοηθήσει και ο
Χαζόπουλος ο κεντρικός αμυντικός, έχει πολύ έτσι πάθος πλέον. Το θέμα είναι πόσοι από αυτούς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κόσμο, γιατί αρκετούς από αυτούς τους βλέπει πολύ δυνατά για την πρώτη ομάδα. Κάτσε μέχρι να αποκτηθεί κεντρικός αμυντικός, ότι ο υποτίθεται σαν μια και θέλει να είναι στην ίδια ευθεία με τον Βίδα πολύ, ή ακόμα καλύτερος κιόλας, ο Ρόξον θα είναι σίγουρα στην αγωνιστική εξίσθηση και στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα και θα βγαίνει εκτός μόνο αν δεν χωράει λόγω ευρωπαϊκής λίστας ή λόγω λίστας με τους ξένους παίχτες. Mm-hmm. Διαφορετικά τον βλέπει 100% σαν τέταρτος στο παραθύτσι, μιλάμε. Μάλιστα. Τα μεταγραφικά, επειδή βλέπω μια ηρεμία, ναι. Μήπως ψήνεται τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει ηρεμία. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό που σας λέγαμε καιρό πριν. Mm. Πρέπει να περιμένεις τον χρόνο να σε δικαιώσει, λέει το ρεπορτάζ πάντα, γυναίκο μου, όπως ξέρεις. Εδώ και τουλάχιστον ένα μισή μήνα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να περιμένουν πράγματα, ούτε για τον Λουίς Πάλμα, ούτε για τον τότε, για τον Νέστορα Ραούχο που γραφόταν τότε. Θυμάσαι, με ρώταγες πολύ ότι μα το γράφουμε, έρχεται, πάει λέγοντας. Πρέπει να έχουμε υπομονή, δεν είναι ότι ψάχνει πολύ, ψάχνει δύο κινήσεις, βαριά τρεις, και λέω βαριά τρεις, έως προκύψει κάτι, για να τελειώσει τον. Να ολοκληρώσω τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την αναβάθμιση αυτού, γιατί μετά του Πίλιο, Ρόξον, Λαμαράνα, Πισάρο, θέλει μια αναφόρ, θέλει έναν κεντρικό αμυντικό, οπωσδήποτε είπαμε, καλύτερο από αυτούς που έχει ήδη, το έχει ξεκαθαρίσει με πολύ συγκεκριμένα λόγια ο Ματίας Αλμέιδα. Δεν θα βγει για αυτούς, γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί τον χρόνο και τον Αύγουστο. Που παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο υπάρχει μια τέτοια που χτυπήσει από το site πάλι και πει ότι τελικά δεν διαθέσουν. Θέλω να έρθω από τώρα. Εννοείται ότι και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι που μένει πίσω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, αν με ρωτάς, όχι, δεν προκύπτει ότι αύριο από τα πέφτη. Για την πρώτη ομάδα αναφέρομαι. Ναι, ξέρω, ρωτάω πάντα γιατί όταν υπάρχει αυτή η ηρεμία, ξαφνικά σκάει κάτι. Ενώ όταν υπάρχει πολλή ενημέρωση και υπερφόρτωση πληροφοριών, μπορεί να μην συμβαίνει και όντως και τίποτα. Ναι, καλή ώρα έγινε αυτό. Έχει δίκιο στις αρχές Ιουλίου. Όχι, δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι μια ανοιχτή περίοδο η μεταγραφική αυτή του καλοκαιριού. Είναι πολύ μεγάλη δεξαμενή. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ανά 24 ώρα μπορεί να αλλάξουν. Δεν είναι ότι καθόμαστε εγώ και εσύ και τα λέμε και αυτοί έχουν πει στην ΑΕΚ και τον παιχτών που εκπροσωπούν. Θα σας πούμε σε 10 μέρες, 5 μέρες ή 3 μέρες. Αλλά πας από εκεί που μπορεί να μένει να αλλάξει όλα τα δεδομένα. Και εκεί που έχεις κάποιες περιπτώσεις που παιχτών στη λίστα σου να αλλάξει η λίστα. Ναι. Αυτό μπορεί να συμβεί ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά στο ποδόσφαιρο που είναι πολύ μεγάλη δεξαμενή. Βέβαια. Αλλά 10 ώρες μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ακόμα και για παιχτές που έχεις. Πρέπει να περιμένουμε. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, δεν είναι με το ψωμί στο κορδαφορά και αυτές τις θέσεις. Το έχω πει ότι ιδέα της υπομονή. Υπομονή θα έχει ΑΕΚ, ευτυχώς, γιατί κατάφερε να εξασφαλίσει ότι θα έχει όλο το ρόστερ της διαθέσιμο για το μάτς με τα πραγματικά του Champions League. Αν είχαν φύγει παίχτες, εννοείται ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ήταν πολύ πίσω. Ναι. Αλλά της έφυγε μόνο ο Τζαβέλας. Σωστό. Περιμένουμε πάντως και την ενημέρωση για το μάτς με την Δυνάμο. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άμεσα. Ναι, το επίσημο. Ναι, για να γνωριστοποιήσουμε τον κόσμο κάθε λεπτομέρεια, γιατί ψάχνετε για τα ταξίδια και όλα αυτά. Νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Κακώς δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Δεν έχει ενημερώσει ο ΕΦΑ σχετικά. Ναι, αλήθεια είναι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι, δεν είναι. Τώρα πάμε σε επίπεδο Super League. Δεν είναι τέτοια οργάνωση. Πρέπει να είναι σοβαρή οργάνωση η ΕΦΑ. Κακώς πάντως δεν έχει ακόμα. Έπρεπε να έχει ενημερώσει. Κλήρωση έγινε τη Δευτέρα, θυμίζω. Σωστό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια καλοκαιριού, κυρία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.